σου εσύ πια ως καλλιτέχνης, ως φωτογράφος, πώς συμπεριφέρεσαι εσύ σε σχέση με το βράδυ. Πώς αισθάνεσαι αν κοιμάσαι το βράδυ. Γιατί εγώ δεν κοιμάμαι το βράδυ, γράφω ένα πολύ ποίημα. Είναι γιατί κάτι ξέρεις τι κάνω. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει μια αισθητική κατάσταση, δηλαδή κάτι φωτογραφείο. Αυτό πόσο αναλώσιμο είναι. Πόσο φεύγει από την επικαιρότητα. Δηλαδή σε 30 χρόνια, ξέρω εγώ, ποιες τι κάνουν θα πει άλλους. Άλλους, οκ. Κοίταξε, η ιστορία έχει... Όχι, είχε, είχε. Δεν νομίζω ότι σήμερα πάρουν μια φωτογραφία του Auschwitz. Από άλλο που δεν θα πει. Συγγνώμη, γι' αυτό λόγο δεν γίνεται η συζήτηση. Σε 30 χρόνια να έχει σταματήσει αυτός ο προβληματισμός. Για να έχει σταματήσει. Ναι. Γι' αυτό δεν διεξάγεται αυτή η συζήτηση. Ποιος προβληματισμός. Πώς θυμόμαστε αυτό το που κάποτε ήταν ένα γεγονός. Πώς μεταφέρεις ένα γεγονός σε μία καρποστά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι συζήτηση. Αυτό, για αυτό που λέτε είναι μία ερώτηση. Αυτή είναι μία παράμετρος που θα θέλαμε να πούμε. Είναι μία αυτοαναφερόμενη ερώτηση. Περιγράφεται τη διαδικασία εξουδετερώσης της ίδιας της μνήμης. Αυτό είπα, αυτό βάζω αυτή τη στιγμή. Οπότε ποιο είναι το point. Το θέτει ως... Να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο κάτι εξουδετερώνεται. Γιατί όχι. Είναι ένα θέμα. Γιατί όχι. Θέτει ένα ζήτημα προς συζήτηση. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε... Δεν θέτει ένα ζήτημα προς συζήτηση. Θέτει τη διαδικασία της λύθης προς συζήτηση και είναι κάτι διαφορετικό. Βάζουμε το θέμα. Δηλαδή πώς τελικά αυτή η αισθητοποίηση των πάντων λειτουργεί, σε ποιο βαθμό λειτουργεί και σε... Χρησιμοποιήσατε ένα παράδειγμα, το Auschwitz. Τι έστειλε με το Auschwitz. Είναι καρποστάλι. Είναι πολύ φωτογραφημένο. Είναι καρποστάλι, όπως το είπα. Είναι καρποστάλι. Αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την Ιουγκοσλαβία. Ή τώρα, δηλαδή έχει συμβεί. Αρχίζει να συμβαίνει. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Ένα πρότσες περιγράφει. Τι στάση παίρνουμε σε αυτό. Εκεί το πράγμα. Δεν σας πω εγώ. Σας παρακαλώ, παιδιά, να βρούμε έναν τρόπο να συζητάμε όλοι. Ας απαντήσει ο Γιάννης και μετά θα σας δώσω το λόγο. Νομίζω ότι ο Θάνος είναι λίγο αφοριστικός αυτό. Και πιστεύω ότι, όπως αναφέρει και η Σούζαν Σόντακ, η φωτογραφία σε σχέση με την κινούμενη εικόνα, δηλαδή με τηλεόραση και τέτοιο, είναι κομμάτια πραγματικότητας τα οποία αποτυπώνονται στη μνήμη μας. Ενώ η κινούμενη εικόνα είναι εικόνες που έρχονται η μία μετά την άλλη και η οποία στην ουσία κάθε επόμενη αναιρεί την προηγούμενη. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί μια σύγχυση στο μυαλό του ανθρώπου και να μην, τελικά να έχει μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα από αυτό που έχει δει. Να έχει μάλλον μια όριστη εικόνα από αυτό που έχει δει. Σε αντίθεση λοιπόν η φωτογραφία προσφέρει κάποια κομμάτια πραγματικότητας, όσο μάκη μπορεί και αν είναι αυτά, τα οποία σαφώς είναι αναλώσιμα και πόσο μάλλον στον καταιγισμό της εικόνας στην οποία ζούμε. Κάποια όμως από αυτά τα κομμάτια χαρακτηρίζονται ως διαχρονικά, ως πολύ σημαντικά ή πιο σημαντικά από κάποια άλλα και αυτά μοιραία αποτυπώνονται στη μνήμη μας και μένουν. Δεν νομίζω ότι τα επηρεάζει η λύθη. Δεν νομίζω ότι κάποιες εικόνες από το Auschwitz συγκεκριμένα που εντάξει, βέβαια εκείνη την εποχή το φωτορεπορτάζ της εποχής ήταν πολύ περισσότερο στα πλαίσια της καταγραφής από ό,τι είναι σήμερα. Σήμερα ο καλλιτέχνης, πόσο μάλλον ο φωτοδημοσιογράφος, έχει αποστασιοποιηθεί αρκετά από το ίδιο το γεγονός, έχει αποτραβηχτεί, έχουμε εικόνες με μεγαλύτερα φορμά, εικόνες που δεν δείχνουν την πραγματική βία, έτσι, δεν δείχνουν την άμεση βία, δείχνουν την έμεση βία και την αρκετά αποστασιοποιημένη, σε βαθμό παρεξηγήσιμο μάλιστα. Έχουν μείνει λοιπόν εικόνες από όλα αυτά τα γεγονότα, λίγες, πολύ λίγες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί στη μνήμη και δεν επηρεάζονται από τη λύθη. Αυτές οι εικόνες παραμένουν αναλύωτες. Εγώ θα είμαι ευτυχής, ας πούμε, αν σε όλη την καριέρα έκανα τρεις τέτοιες εικόνες. Δηλαδή μου λέτε ότι σήμερα παράγονται εικόνες οι οποίες είναι statements. Λέω ότι σε όλη την πληθώρα των εικόνων των οποίων καταιγιζόμαστε,
και από αυτές τις οποίες παράγονται, αλλά και από αυτές που έχει ο καθένας από εμάς, όπως ο φίλος μας εδώ μπροστά που μας καταγράφει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, υπάρχει δυνατότητα του κάτι διαφορετικού. Υπάρχει δυνατότητα του να παραχθούν κάποιες εικόνες που να είναι μοναδικές. Ξέρετε εσείς κάποια εικόνα η οποία δείχνει με ποιο τρόπο η Shell και η British Petroleum για να παρακλάβουν τις μετά από 7 χρόνια εισβολή στο Ιράκ κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους το κοίτασμα? Έχετε υπόψη σας μια τέτοια εικόνα να μας δείξετε? Αυτό που με ρωτάτε είναι λίγο γενικό, ίσως και αδιάφορο. Γενικό και αδιάφορο, νομίζω ότι ήταν ο λόγος του πολέμου. Θα σας πω, γιατί. Γιατί αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι από κάθε γεγονός θα έχουμε κάποια σημαντική εικόνα. Μπορεί να έχουμε εικόνες γενικές, εικόνες καταγραφικές, εικόνες στις οποίες δεν προσθέτουν και τίποτα παραπάνω από το να πληροφορούν για το ίδιο το γεγονός. Προηγουμένως όμως μιλούσαμε για την αισθητικοποίηση της εικόνας σε μεγάλο βαθμό και μιλούσαμε για εικόνες οι οποίες θα είναι masterpieces. Λάθος. Συγγνώμη, η αισθητικοποίηση της εικόνας. Παρακαλώ, κοιτάξτε, παρακαλώ. Θα κρατήσουμε, αν θέλετε να κρατήσουμε μια διαδικασία. Ωραία, ναι, αλλά επειδή λέτε διάφορα πράγματα, ας πούμε, προηγουμένως κάνατε μια παρατήρηση, εξηγήσατε τον λόγο πολέμου. Ξέρετε, όσο πιέζετε τους ανθρώπους να γίνουν αχωριστικοί, άλλο τόσο αχωριστικός μπορεί να γίνετε εσείς με την ερώτησή σας ή με την βεβαιότητά σας. Ερωτήσεις. Εντάξει, αλλά επειδή αυτός ο μεευτικός τρόπος, ας πούμε, και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνετε τις ερωτήσεις σας, εμπεριέχει κάποιες βεβαιότητες, οι οποίες δεν είναι ευρέες υποχρεωτικά, γι' αυτόν τον λόγο θα θέλαμε, ας πούμε, αν είναι δυνατόν, πιο πολύ να ακούσουμε την τοποθέτησή σας και να έχουμε απάντηση συνολικότερη. Δεν είναι και τόσο λογικό να μονοπολείτε η κουβέντα, να μου σας αγγίζουν. Αν σας έκανα μία τοποθέτηση, σας παρακαλώ πολύ να το κάνετε. Μία τοποθέτηση τη ίδια τη έκθεση. Εδώ δεν είναι η έκθεση. Δεν είναι η έκθεση εδώ. Αν θέλετε, θα παρακαλούσα πολύ λοιπόν.